δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Post verba verbera. Η αγαπημένη ρίση του κυρίου διευθυντή. Όπου δεν πήπτει λόγος, πήπτει ράβδος. Και την εφάρμοζαν πολύ εκείνη την εποχή. Ήταν, ας πούμε, εκπαιδευτική μέθοδος. Δεν ξέρεις το μάθημά σου, πάρε 5 βιτσιές. Κάνεις φασαρία στην τάξη, άπλωσε το χέρι να φας 10 βιτσιές. Ναι, ναι, βιτσιές. Με τη βέργα τους έδερναν τότε τους μαθητές. Και πόναγε. Ο καταφύς συνάνθρωπος, βλέπων με τα θαυμασμού και... Ναι, με τα θαυμασμού και καταπλήξεως... τι λέει μετά? Τη μεγαλοπρεπή του ηλίου Ανατολή. Μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά είναι κούκλος. Ποιος? Ο Κλαντ Γέιμπλ. Σ' αρέσει? Όχι. Τώρα διάβαζα ότι γυρίζει μια ταινία στο Hollywood. Υπερπαραγωγή. Από βιβλίο. Τόσα παίρνει ο άνεμος. Αλήθεια? Ελπίζω να είναι αισθηματικό, γιατί αυτά με τις μάχες τα βαριέμαι. Μου αρέσει να τους βλέπω να φιλιούνται. Κάτσε καλά. Θα το ξανακάνεις. Πρόσεχε παιδί μου, μαμακούκα. Συγγνώμη. Δεν φταίσαι, συνείδα τι έγινε. Παπαδογιαννάκη, μη τη ξανασπρώξεις τη συμμαθητριά σου. Μύτη. Μη τη σπρώξεις, είπα. Μύτη. Συγγνώμη, πάλι δεν άκουσα. Τι έχουν πάθει τα αυτιά μου? Μύτη. Μη τη ξανασπρώχνεις. Και γιατί είναι αστείο αυτό, μαμακούκα? Γελάει ο μωρός καν μύτη γελιονή. Πάλι μύτη. Πάψτε ανόητες χαζογελαστές. Για τιμωρία θα γράψετε 50 φορές το πιστεύω η καθεμία. Σας κόπηκε το γέλιο, ε! Θα γράψετε την τιμωρία σας μετά το πέρας των σημερινών μαθημάτων και θα μου την παραδώσετε αύριο. Ατόν απέσιο, ατόν γρουσούζι τον Μπαρμπαμιτόγκα και είναι και τεράστιο, το πιστεύω. Με τις ώρες θα γράφουμε. Πρέπει να τον εκδικηθούμε. Ο αδελφός μου και κάτι φίλοι του μια φορά βάλανε σε έναν καθηγητή ένα σκαντζόχυρο στην καρέκλα του και μόλις κάθισε πετάχτηκε μέχρι το ταβάνι. Μακάρι να είχαμε σκαντζόχυρο. Αθανασία! Τι? Δεν έχουμε σκαντζόχυρο. Έχουμε όμως κάτι που μοιάζει με σκαντζόχυρο. Έλα! Έλα, έλα! Έλα, έλα, έλα! Γρήγορα! Εδώ δεν είσαι εσύ? Ναι, τα λέμε αργότερα. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς θέλω να δέμερα! Κύριε Δήμο! Μη φωνάζεις, Μυρνιά. Έχει αρχίσει το μάθημα. Θέλω να σου πω. Τι θες, Κρυφοκομούνα? Γιατί έχω καταλάβει εγώ τι κουμάσαι είσαι. Αμπά. Και κουμάσι και κουμούνα, ε! Και τα δύο από κου. Μήπως είμαι και κούκλα? Πανούκλα είσαι. Για κοιτάτε, βρε, έναν όμορφο νιόβρε, για κοιτάτε. Το λοιπόν έρχομαι από το υπόγειο και ξέρεις τι είδα εκεί. Τι είδες? Κάνα κομμούνι να συνωμοτεί? Κατσαρίδες, βρε, τρομάρα σου είδα, κατσαρίδες. Λοιπόν, πήγαινε να τις ψεκάσεις, γιατί που ξέρεις, μπορεί να είναι και κομμουνίστριες.
Γέλα, Σμυρνιά, γέλα. Γελάει καλύτερα, τους γελάει τελευταίος. Έφαγε νιακό και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη. Για γελάει, τι συμβαίνει. Για ηρεμήστε, για ηρεμήστε. Συνεχίζω. Και εγκατέλειπεν τον Θεόν, τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Εσύ γελάς τα μακούκα. Άλλες 50 φορές θα γράψεις το πιστεύω για να σου κοπεί το γέλιο διαπαντός. Τι πάθατε κύριε καθηγητά? Τι ήταν αυτό? Σκατζόχερο μου βάλατε πάλι. Αυτό είναι πέλοδο από το μάθημα οικοκυρικών. Ξέρω τι είναι. Η σύζυγός μου είναι μοδίστρα. Ποια το έβαλε στο καθισμά μου, ε? Ποιος και το κόρη σου το έκανε αυτό? Θα σας φτιάξω εγώ. Ανούλα, πήγαινε στο γραφείο του καθηγητό να μου φέρεις τη βέργα. Τι βέργα? Πήγαινε, είπα. Γυρίστε όλες πλάτη γιατί θέλω να πιάσω τα οπισθιά μου. Γυρίστε, είπα. Ωρε μάνα μου, πόνος. Σαν το ζαρκάδι ο υιός βοσκός ξετρέχει την κοπή του, σουρίζει, σαλαγάει, όι όι, και την εροβολάει από τα πλάγια στο μαντρί στη στρούγκα για να αρμέξει, και του γιδάρι σαλαγή στριγκιά στριγκιά γρικέται τ' ανάποδο κοπάδι του τσαπ τσαπ, hey, hey, βαρώντας. Τζιμουζίδου, τι ήταν αυτό που διάβασα, κόρη μου? Τι με κοιτάς με βλέμμα γελαδινό και μια απορία ποια είμαι, που βρίσκομαι, γιατί γεννήθηκα? Αλλά τσάμπα πάει το γελαδινό βλέμμα, γιατί αν ήσουν Γελάδα θα ήξερες ότι αυτό λέγεται βουκολική ποίηση. Είναι ένα θαυμάσιο ποίημα του Κώστα Κρυστάλλη και λέγεται βουκολική ποίηση, κορίτσια, γιατί αναφέρεται στη ζωή των βουκόλων. Τι γελάτε, σας παρακαλώ, post verba verbera. Δεν είναι αστείο αυτό, βουκόλι είναι η βοσκή. Αλλά πού να τα ξέρετε αυτά, αφού είστε μαθήτριας του βουκόλου. Ορίστε. Ξαναρωτάω, ποια έβαλε την πελώτα με τις καρφίτσες στο κάθισμά μου? Λοιπόν, εγώ ξέρω ποιο το έκανε. Εσύ, μαμα Κούκα, που γελούσες πριν καν καθίσω. Για πλησίασε. Όχι, κύριε καθηγητά, δεν το έκανα εγώ. Για πλησίασε, είπα. Για άλλο λόγο γέλαγα. Για δείξε μου τα σπαλάμα σου. Έτσι. Στα μούτρα σου, παλιό κόριτσο. Ο Κρυστάλλης, ο Μέγας Κρυστάλλης, κορίτσια, με την ποίησή του ύμνησε τις απλές χαρές των ανθρώπων της Υπαίθρου. Τι ήταν αυτό? Και πριν μου φάνηκε ότι άκουσα κάτι, αλλά τώρα ακούστηκε ευκρινώς η σιρήνα. Χριστέ μου, έτσι ανακηρύχθηκε πόλεμος. Μην κουνηθείτε, κορίτσια. Αμακούκα! Συγκέλασε εσύ. Σου λέω, μάμα Κούκα! Έλα εδώ! Έλα εδώ να φας και τις υπόλοιπες! Τόλοι, κύριε καθηγητά! Πονάει πολύ η βίτσα! Κασμός, οι βελόνες να δείτε πως πονάνε! Μη! Τι έγινε? Αφήστε με, Δεσποινής! Τι γίνεται? Πού είναι οι Γερμανοί? Τι Γερμανοί? Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Ναι, μπράβο! Αυτό ακούστηκε! Έπιασα επαυτοφόρο τον κύριο Μαργαρίτη να δέρνει με τη βέργα τη μάμα Κούκα! Αν είναι δυνατόν! Δεν κατάλαβα! Θα μου πείτε τι θα κάνω και στην τάξη μου? Τι συνέβη, κύριε Μαργαρίτη? Μου έκαναν το πισινό σωροτήρι. Μω Θεέ, πρόσχε πως εκφράζεσαι ενώπιον των κορασίδων. Κορασίδε έβαλαν την πελώτα με τις βελόνες στην καρέκλα μου. Τι, έκαναν τέτοιο πράγμα? Ναι, και με τη μύτη των βελονών προς τα πάνω. Τότε δεν είναι κορασίδε, είναι τερατίδε, απαράδεκτον. Εντάξει, κύριε διευθυντά, αυτό όντως είναι απαράδεκτο. Το ότι ο συνάδελφος πήγε να χτυπήσει τη μαθήτρια δεν είναι απαράδεκτο? Είστε πρωτόγονος, κύριε συνάδελφε. Άμα σου! Θα χτυπήσεις και τη ζωή τώρα. Έλα στα συγκαλά σου. Καλά σου λέει, Μαθέ. Έλα στα συγκαλά σου. Τι πράγματα είναι αυτά και ενώπιον των κορασίδων, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, περάστε όλοι οι καθηγητές της τάξης σας τώρα. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Α, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όχι, κύριε διευθυντά. Απαιτώ αμέσως συνεδρίαση του Συμβουλίου των Καθηγητών. Τι κάνετε? Απαιτώ αμέσως. Άκουσα τι κάνετε. Απαιτείτε. Αλλά γιατί απαιτείτε? Θα σας εξηγήσω στη συνεδρίαση. Μάλιστα. Η Δεσποινή Μαδρά απαιτεί, άρα πρέπει να υπακούσουμε στις απαιτήσεις της. Μα θα υποκύψουμε στα καπρίτσια της σουφραζέντας? Εγώ πονάω!
Το κατανοώ, Μαθαία μου. Πρέπει να κάτσεις πάνω σε πάγο, ε. Τι άκουσα? Ποιος είναι ο κομμουνιστής? Ποιον θα κάτσουμε στην παγκοκολόνα? Μάλλον ο πισινός του Ματθαίου είναι ο κομμουνιστής, γιατί αυτόν πρέπει να κάτσουμε στην παγκοκολόνα. Για να ελαφρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Ελάτε, περάστε τώρα. Ελάτε, Δεσποινής Μαδρά. Περάστε, κύριε Παγουρέλη. Έλα, Ματθαία. Μαμακούκα, γύρω ένα παιδί μου στη θέση σου. Τι με πηγουνίζεις τόση ώρα, πάρ' το πηγούνι σου. Δεσποινίδες, ησυχία τώρα. Ησυχία, post verba verbera. Μα τι έγινε εδώ μέσα? Έψαχνα να βρω στην αποθήκη το φάρμακο για τις κατσαρίδες και φαίνεται πως έχασα τα καλύτερα. Πες μου, κορούλα μου, τι έγινε με τον Νί και με το Σίγμα? Κάποιες κάναν μια πολύ άσχημη φάρσα στον κύριο Μαργαρίτη. Και λέω κάποιες, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Αθανασία μόνη της αυτό? Γιατί κοιτάς εμένα? Γιατί πιστεύω ότι εσύ είσαι ο ηθήνων νους. Σημασία έχει ότι η Αθανασία την πλήρωσε άδικα. Όχι, δεν την πλήρωσε άδικα, αλλά την πλήρωσε άσχημα. Οι παλάμες μου πονάνε πολύ, κορίτσια. Άρχισαν να φουσκαλιάζουν. Να την πάμε στην κουζίνα, να της βάλει η κυρία Σουλτάνα λάδι στα χέρια. Κουζίνα? Θα την πάω εγώ στην κουζίνα. Αφήστε, αυτή είναι η δουλειά του επιστάτη. Θα την πάω εγώ. Όχι, θέλω να βοηθήσω τη συμμαθητριά μου. Μη μου στερείτε αυτή τη χαρά. Πάμε, πρέπει οπωσδήποτε να σου δέσουν τα σουτζουκάκια. Γιατί, τι είπα? Αυτό που ονειρεύεσαι. Les demoiselles sont très distraites, πολύ αφηρημένες, αφήνουν τα σύνεργα της ρεπτικής όπου να είναι. Οι πελώτες έπρεπε να είναι στα καλαθάκια τους. Δεν άφησαν τυχαία την πελώτα στην καρέκλα του Ματθαίου, Ματμαζέλ. Επί τούτου έγινε, όπως και επί τούτου έχουν συμβεί διάφορες φάρσες στο παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως το παράκαναν. Οι βελόνες δεν είναι μόνο επώδυνες, είναι και επικίνδυνες. Θα μπορούσε να έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα ο ατυχής ποπός. Εμαθήτριε, υπερεύησαν τα όρια. Όχι μόνο εμαθήτριε. Τι εννοείται? Εννοώ ότι και ο κύριος Μαργαρίτης τα υπερεύει. Εκτός και αν χρησιμοποιείται όλη η βούρδουλα εδώ πέρα. Κι εγώ που είμαι καινούργια είμαι η μόνη που δεν το ξέρω. Πώς να μην τις βουρδουλήσεις όταν σου κάνουν τέτοια πουνέρια? Εμένα μια φορά μου βάλανε ψαρόκολλα πάνω στην παγκέτα. Και ενώ διεύθυνε τη χοροδία, δεν είχα καταλάβει, κόλλησε η παγκέτα πάνω στο χέρι μου. Για να την ξεκολλήσω, γδάρθηκα τόσο πολύ που μετά έκανε ένα μήνα για να πιάσω τράπουλα στα χέρια μου. Και χρησιμοποιήσατε κι εσείς βέργα για τιμωρία? Όχι, γιατί δεν ανακάλυψα ποτέ ποια ήταν η δράση της. Αν την ανακαλύπτατε, τι θα κάνατε δηλαδή? Θα τη σάπιζα. Α, όχι. Εγώ αντιτίθεμαι ευθαρσώς αυτή τη βάρβαρη μέθοδο σωφρονισμού. Και θεωρώ απαράδεκτο σε ένα σχολείο που θέλει να λέγεται και πρότυπο, οι μαθήτριές του να ξυλοφορτώνονται. Εσείς, Δεσποινής, αν σας έκαναν μια τέτοια ακραία φάρσα, πώς θα αντιδρούσατε, τι θα κάνατε? Εμένα δεν θα μου έκαναν ποτέ μια τέτοια ακραία φάρσα. Δηλαδή? Εννοώ ότι αναπτύσσω μια αληθινή σχέση με τις μαθήτριές μου. Μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης. Και θεωρώ ότι δεν θα τους περνούσε καν από το μυαλό να μου κάνουν κάτι τέτοιο. Σας βρίσκω υπερφύαλη και επιρμένη, Δεσποινής. Τα παιδιά είναι παιδιά. Όσο και να τα πλησιάσεις, όλο και κάποιο κακομαθημένο, και έχουμε πολλά εδώ, διότι φοιτούν κόρε πλουσίων, θα σου την κάνει την κασκαρίκα. Είτε γιατί τις έκανες παρατήρηση, είτε γιατί τις έβαλες στο βαθμό που τις αντιστοιχεί και είναι μικρός, είτε γιατί απλώς είναι ανόητη και θέλει να κάνει πλάκα. Αυτό που υποστηρίζω εγώ είναι ότι αποκλείεται να συμπεριφερθούν έτσι σε ένα δάσκαλο που ακουμπά πραγματικά την ψυχή τους και ξέρει να μιλάει στην καρδιά τους. Α, και εσείς είστε αυτός ο δάσκαλος, ο ομιλώνει στην καρδιά τους και ο ακουμπώνει στην ψυχή τους. Σας παρακαλώ, μη με ειρωνεύεστε, κύριε Διευθυντά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προτιμώ οι μαθητρίες μου να με σέβονται από ότι να με φοβούνται. Όχι, Δεσποινής, θα σας ειρωνεύομαι. Θα σας ειρωνεύομαι, διότι θεωρείτε ότι είστε υπεράνω όλων ημών. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι δεν είστε. Απλώς από περισσή έπαρση δεν καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις ηλικίες που διδάσκομαι, ο σεβασμός πρέπει να είναι συνοδοιπόρος με το φόβο. Κοινώς, αν δεν σε φοβούνται, κάηκες. Δεν περίμενα να πείτε κάτι άλλο, κύριε Διευθυντά. Εσείς δεν είστε ο post verba verbera. Μενού, το λέει, αλλά τόσα χρόνια στο Τηλιγιάννιο ποτέ δεν έχει χτυπήσει μαθήτρια. Jamais, je dois l'avouer. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό που με συνεννοείς. Je dois l'avouer. Μέχρι. Κι εγώ δεν έχω χτυπήσει ποτέ μαθήτρια. Συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι το ξύλο είναι ανατριχιαστικό. Πιο αποτελεσματικό είναι να τους βάλεις ένα διαγώνισμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Εγώ φεύγω! Δεν αντέχω άλλο. Πονάει ο κο... Εκεί που έχω γραμμένες τις εκπαιδευτικές μεθόδους της συναδέλφου. Δύο λεπτά. Πριν φύγετε, δεν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας για την εκδρομή? Την εκδρομή? Και l'excursion? Σκέφτηκα ότι αφού δημιουργήθηκε έκριθμη κατάσταση εξαιτίας του ξυλοβαρμού της Μαμακούκα, για να εξομαλύνουμε κάπως τη σχέση μας με τα κορίτσια, να τις πάμε αύριο μια εκδρομή. Τι! Θα τις επιβραβεύσουμε κιόλας! Έσχος! Αυτό μόνο έχω να σας πω! Αντίο σας! Έξαλλος έγινε ο Ματθαίος. Δεν τον αδικό και πολύ. Αρκετές προσβολές ακούσαμε και σήμερον. Εν πάση περιπτώσει,
Σκέφτομαι να πειραματιστώ με τις εξυγχρονιστικές μεθόδους της Δεσποινίδος Μαδρά και να αναγγείλω εις τας μαθητρίας των δύο τελευταίων τάξεων ότι θα τις πάω αύριο περίπατον εις τη λίμνη, όπου και θα... Τις φουντάρουμε για να ησυχάσουμε. Χαρίλαε, όπου και θα γευματίσουμε. Είμαι θα μοντέρνη. Δεν είμαι θα μπαμπούλε, όπως νομίζουν μερικέ. Φιλάσκελα, δεν μπορείς καθόλου, ματθέ μου. Πεθαίνω στον πόνο σου, λέω. Μα δεν τρέπονται τα παλιοκόρτσια να κάνουν τέτοια πράγματα? Και να ήταν και μωρά παιδιά, ολόκληρες γυναίκες για 17 χρονών. Εγώ στην ηλικία τους ήμουνα μάνα. Κρύβεις, Πολυτσάνη, κρύβεις. Αν ήσουν εσύ μάνα στα 17, τότε εγώ θα λέω ότι ήμουν στα 15. Που είμαι και πιο φρέσκη από το φυσικό μου. Τι λέγαμε? Α, ναι, για τα παλιοκόρτσια. Καλά έκανες και την έδιρες με τη Βέργα, ματθέ. Γιατί αν δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά, θα κάνουν και χειρότερα. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα μάλιστα που έχουν και τη συμπαράσταση και της καινούριας. Ποιας καινούριας? Της εξαδέλφης σας. Φτου. Τι έκανε πάλι αυτή η συχαμένη? Και τι δεν έκανε? Μου άρπαξε το χέρι για να μην χτυπήσω άλλο τη μαθήτρια και μετά συγκάλεσε συνεδρίαση καθηγητών. Εκείνη? Όχι ο διευθυντής. Εκείνη. Με τι μούτρα, με τι κότσια, με τι θράσος. Καλά το έχω πει εγώ. Αυτή θα πάρει τη θέση του άντρα μου. Με την αδυναμία που της έχει ο τρελωθείος σου, δεσπούλα μου. Σε λίγο θα σας τα πάρει όλα. Άναψε με κι εσύ. Πάντα ήσουν πιο καπάτσα. Αλλά μήπως βρέθηκε μια πιο καπάτσα από σένα. Τι είπες τώρα? Δεν είπα πιο έξυπνη, δεσπούλα μου. Πιο πονηρή, μήπως είναι? Πιο πονηρή από μένα? Όχι, όχι πιο πονηρή. Πιο σατανικιά ήθελα να πω. Πιο σατανικιά από μένα? Όχι, πιο σατανικιά. Πιο συχαμερό αρπακτικό, αυτό. Πιο συχαμερό αρπακτικό από μένα? Όχι, δεσπούλα μου, έχεις δίκιο. Εσύ τα έχεις όλα πιο πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάντως πιο υπεροπτικά είναι σίγουρα. Τον προσέβαλε το Μίμη και όλους μας πάρα πολύ. Λέει ότι εμείς δεν έχουμε ουσιαστική επαφή με τις κοπέλες, γι' αυτό λέει μας κάνουν φάρσες. Εκείνες λέει δεν τις κάνανε ποτέ. Α, έτσι, ε. Νομίζω ότι είναι υπεράνω όλων. Φεύγω. Πού πας, μωρή δεσπούλα, μισοραμένη? Ε, καλά λες. Θα χάσω τα μυαλά μου με την κατσίκα. Πάω να αλλάξω. Πρόσεξε, μην τρυπηθείς με τις καρφίτσες. Συγγνώμη, αυτό δεν χρησιμοποιούμε τώρα για πελότα? Είναι τέρα. Περάστε μέσα γρήγορα. Μέσα. Κοριτσάκι μου, μέσα! Τέλεια που θα πάμε εκδρομή! Τέλεια είναι η Δεσποινίδα ζωή! Χάνουμε και τα μαθήματα! Πώς θα βαριέμαι τώρα τα γαλλικά! Κακός! Είναι το μόνο χρήσιμο μάθημα, χαζί! Όταν παντρευτούμε που θα πηγαίνουμε με τους συζύγους μας στο Παρίσι να ψωνίζουμε ρούχα, πώς θα συνεννοούμαστε με τις πολίτριες τους οίκους μόδας? Αυτό δεν το είχα σκεφτεί! Τέλειο! Θέλω να μου ράψει ένα φόρεμα η Κοκό Σανέλ! Άμα σε δει η Κοκό, θα πάθει καρδιακό! Θεόνη μου, πρόσεξε, αν πας στο Παρίσι, μην περάσεις μέσα από την αψίδα του θριάμβου, γιατί θα φρακάρεις. Όσο σκέφτομαι ότι μας βάλανε στον ίδιο κοιτώνα με αυτήν. Δήμο. Καλημέρα σας, κυρία Διευθυντού. Καλημέρα σας. Ο άντρας σας δεν έχει μάθημα τώρα, είναι στο γραφείο του. Η της κατάρα τι έχει? Ναι, στα πρωτάκια. Τα μάθατε τα καινούργια της κατορθώματα. Αντί να τα τιμωρήσουμε τα κορίτσια της Πέμπτης, θα τα πάμε αύριο και εκδρομή. Εκείνη το πρότεινε και ο άντρας σας το δέχτηκε. Κυρία Διευθυντού, τα παιδιά πια την έχουν σαν Θεό. Αυτή τη θεϊκή σχέση πρέπει να τη διαταράξουμε. Να τη διαλύσουμε, να την εξολοθρεύσουμε. Ακριβώς. Όπως θα εξολοθρεύσω εγώ τώρα τις κατσαρίδες. Τι εννοείς? Θα ψεκάσω τις κατσαρίδες που βγήκαν στο υπόγειο. Πάω. Δήμο, μην τις ψεκάσεις όλες. Κάτε μερικές αψέκαστες. Είναι φίλες μας οι κατσαρίδες. Θα μας αλλάξει και τις εκπαιδευτικές μεθόδους, κατάλαβες, Σωτηράκη? Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Τι? Γιατί απεδέχθη την πρότασή της για εκδρομή? Δεν μπορώ να της χαλάσω, Χατήρη. Κάνεις λάθος, ανόητη, Σωτήρη. Εσύ είσαι τέτοιος τύπος που μπορεί να σε τουμπάρει μια ολάνθιστη καμέλια. Δεν κάνω Χατήρη εγώ σε καμέλιες, ακούς? Ακόμη κι αν έχουν κατακόκκινα χείλη. Άλφη! Σε ποιον φωνάζεις, Μίμη? Τι συνέβη? Τι? Τίποτα. Τίποτα. Πώς τίποτα? Α, κατάλαβα. Παραμιλάς.
Βρίζεις τον εαυτό σου γιατί δεν έχεις τα κότσια να βρίσεις πριν την ακατονόμαστε. Πού το ξέρεις ότι δεν την έβρισα? Εδώ απεδέχτης την πρότασή της να πάτε τα κορίτσια αύριο εκδρομή. Και σε ρωτώ, δεν έχεις καθόλου πυγμή? Σε κάνει αυτή ό,τι θέλει? Μόνο σε μένα παριστάνεις τον ταΐ? Σε σένα πότε, βρε δεσπούλα? Πάντα. Σούζα με έχεις. Κάτσε να αλλάξω το βιολί και να σταματήσω να είμαι γλυκομήλητη και υποτακτική. Κάτσε να γίνω μέγερα. Κι άλλο? Τι? Τι άλλο λέω? Τι άλλο να τις κάνω? Ξέρεις τι της έκανα? Την εξευτέλισα. Την έβρισα. Της μίλησα πολύ άσχημα. Και παραλίγο να τη χτυπήσω. Τελευταία στιγμή κράτησα το χέρι μου. Αλλά το θέμα της εκδρομής δεν είναι επειδή το πρώτο είναι αυτή. Το Υπουργείο. Ήρθε κύκλος από το Υπουργείο. Ορίστε. Εδώ είναι. Να το! Εγκύκλειος. Το λέει καθαρά. Η κυβέρνηση ενισχύει τις εκδρομές στη μαθητόσα νεολαία. Θες να δεις? Τι να δεις? Γι' αυτό έπρεπε να κάνω την εκδρομή. Επειδή με υποχρέωσε το Υπουργείο. Ναι, αλλά έτσι όπως έγινε είναι σαν να πέρασε το δικό της. Σου έχω δημώσει πάρα πολύ μήνυ. Και ένα όπλο έχω μόνο να σε τιμωρήσω. Θα με χτυπήσεις? Άσε τις αηδίες. Θα κάνω ένα μήνα αποχή. Αποχή από τι πράγμα? Από τα συζυγικά μου καθήκοντα. Τι? Υποφέρεις? Πάρα πολύ. Άντε, το παράκανα. Τα κάνω 15 μέρες από εκεί. Όχι, μην το παίρνεις πίσω τώρα. Λέμε και ξελέμε. Έσφαλα και πρέπει να πληρώσω. Και λίγη τιμωρία μου βάζεις. Γιατί θες τα πάω όλα. Μου πρότεινε αυτή τον επόμενο μήνα να πάω και τριήμερη εκδρομή τα κορίτσια. Και δέχτηκα. Δηλαδή, για να με τιμωρήσεις για τέτοιο πράγμα που έκανα, πρέπει τουλάχιστον ένα χρόνο να κάνεις αποχή. Τιμώρησέ με, σε παρακαλώ. Δεν μου να κάνω τόσο πολύ αποχή και να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Γιατί με τέτοιο πάθος που έχεις για μένα θα με βιάσεις. Θα πρέπει να αλλάξω η κρεβατοκάμαρα. Όσο πας θα κάνεις και καλύτερο. Χειρότερο. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, βρε, μεσημέριασαι. Δεν είπαμε χθες ότι θα έρθουμε σήμερα από νωρίς? Αν διαβάζεις τόσο λίγο, Πάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις το πανεπιστήμιο. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Είναι δύσκολες εξετάσεις, Πάκη. Καλά, καλά. Καλά, καλά, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει γραμμή πλεύσης. Όχι, μωρέ, σαν τον πατέρα μου γκρινιάζεις κι εσύ. Αυτός βέβαια σήμερα δεν γκρινιάζει επειδή δεν διαβάζω. Είχε άλλο λόγο, πιο σοβαρό. Γιατί, τι έγινε? Τι, δεν ξέρεις? Τι να ξέρω? Ρε Παύλο, θα με τρελάνεις. Βρίσκεσαι στην καρδιά των συμβάντων και δεν έμαθες τι έγινε. Τόσο πολύ σε απορροφάει το διάβασμα, μαθηταρά μου. Λέγε, παιδί μου, και άσε τα περίτα τα σχόλια. Αφού δεν ξέρεις για τη χοντρή φάρσα που κάνα στον πατέρα μου, δεν θα ξέρεις και το πιο σημαντικό για μας. Τι? Τι εννοείς? Μίλα, παιδάκι μου. Έπειτα από μια τρελή αναμπουμπούλα που θα σου εξηγήσω μετά, αποφασίστη αύριο οι δύο τελευταίες τάξεις του Παρθεναγωγείου να πάνε εκδρομή στη λίμνη. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για μας? Α, επειδή αν λείπουν κάποια από τα κορίτσια, θα έχουμε εμείς όσο να είναι περισσότερη ησυχία για να διαβάσουμε εδώ απερίσπαστη. Όχι? Φυσικά όχι. Αύριο δεν θα διαβάσουμε καθόλου γιατί θα πάμε κι εμείς στην εκδρομή. Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσε να σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια δεν ανησυχώ, διότι ο πατέρας μου δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Παύλο, πρέπει να τον ζήσεις. Η αυριανή μέρα είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι η κρίσιμη στιγμή της σχέσης μας με τα κορίτσια. Ποια σχέση μας, βρε? Σε έχω βαρεθεί. Τις σχέσεις που θα κάνουμε. Τις αρχικές σχέσεις. Γιατί έτσι όπως θα είναι χαλαρές αύριο στην εκδρομή, θα τις τριμώξουμε πίσω από κανένα θάμνο. Να. Μη χειροκροτάτε, κορίτσια. Ποιος είμαι, ο Μεταξάς? Ο Μεταξάς? Τι παξίλο. Χτυπάτε ξύλο για τον Ιωάννη Μεταξά ή το Μεταξά το γλυκλυντή μας? Αυτοί και οι δύο χτύπα ξύλο είναι. Το χειροκρότημα πάντως σας αξίζει, γιατί χάρη σε εσάς θα πάμε εκδρομή. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, στο μάθημά μας τώρα. Τι γυρεύει η τσάντα μου εδώ πάνω? Μπήκαμε την τσάντα, δεν το θυμάμαι. Όχι, εδώ ήταν από πριν. Γιατί όταν μπήκαμε τώρα, μετά το διάλειμμα, είδα ότι την κρατούσε η Λουκία, ε! Ναι! Κι εγώ που την έδρα σας την πήρα. Πάνω στην έδρα σας ήταν και την περιεργάστηκα γιατί μου φάνηκε ντεμοντέ. Σκέφτηκα, κρίμα. Οι καθηγήτριες παίρνουν λίγα λεφτά και δεν μπορούν να αγοράζουν καινούργια πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι γυρεύει η ντεμοντέ τσάντα μου πάνω στην έδρα?
Εν πάση περιπτώσει, αφού είναι εδώ η τσάντα, θα είναι εδώ και τα γυαλιά. Λοιπόν, στο μάθημά μας, κορίτσια. Τι είναι αυτό που περπατάει στο χέρι? Δεν το πιστεύω ότι μου κάνατε τέτοια φάρσα. Εμένα που σας υποστηρίζω, είστε αγνώμονες, αχάριστες, είστε φρικτές. Τι έγινε πάλι, γιατί φωνάζετε? Καθαρίδη! Α, η καφέ! Πώς βρέθηκαν στην τάξη? Δεν βρέθηκαν στην τάξη, στην τσάντα μου βρέθηκαν. Και την εκδρομή να την ξεχάσετε. Σκατοκόριτσα! Ζωή! Ζωή! Πάει η εκδρομή. Εσύ τα έκανες, Λουκιά, και μας πήρες όλο στο λαιμό σου. Όχι. Τότε ποια το έκανε? Ιδέα δεν έχω. Μπορεί να το έκανες κι εσύ και να κατηγορείς εμένα για να θολώσεις τα νερά. Αγετέ, αγετέ! Μέχρι να έρθει ένας άντρας να σκοτώσει τις κατσαρίδες, Λυκαφάρ, θα σας διηγηθώ λεπτό προς λεπτό το πρώτο μου γοντεβού με τον Πασκαλίσμου. Είμαι σίγουρη θα σας ηρεμήσει. Προτιμώ τις κατσαρίδες. Ζωή! Ζωή, περίμενε! Καλά. Συγγνώμη. Σε τσάκωσα. Το βλέπω. Έχω καιρό να περάσω από το παρθεναγωγείο και είπα να έρθω να πω ένα γεια στον άντρα μου. Ναι, ο κύριος Χουρμούζης είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων. Πρέπει να έχει μάθημα. Για σένα ήρθε και το ξέρεις. Κάτσε, μπορεί να μας δει κανένας. Έχουμε καιρό να βρεθούμε. Σε έχω λείψει καθόλου? Ναι, εντάξει, αρκετά. Τι θα πει αρκετά? Μαρίκα, έχω αφήσει το μάθημα στη μέση. Πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε απόψε γυμνή. Τι? Απόψε τα σεντόνια θα ποτίσουμε τον υδρότα μας και μετά από το πάθος μας θα τα σκίσουμε κομματάκια και θα τα κόψουμε λωρίδες, φαντάζεσαι? Έχει ο άντρας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αδόλφε, δεν ξέρεις τι λες. Τι είναι ο άντρας μου, Δημοτικό Σύμβουλο ή Δήμαρχος για να έχει Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, σωστά. Βιάζομαι και δεν ξέρω τι λέω. Ο Χαρίλαος έχει απόψε καρέ. Και θα είμαι μόνη μου για μερικές ώρες. Να με περιμένεις. Τι να κάνω, θα σε περιμένω. Και εγώ και τα ετοιμοθάνατα σεντόνια μου. Αγοράκι μου. Τι σας έκαναν, Δεσποινής? Μου έβαλαν κατσαρίδες στην τσάντα. Σας το είπα χίλιες φορές, δεν ακούσατε? Άκουσα. Πώς δεν άκουσα? Αλλά όσες φορές και να τα ακούσω, δεν χορταίνω. Βρε τα παλιοκόριτσα. Τόσο σύντομα σας έκαναν φάρσα. Δεν έχασαν καθόλου καιρό. Φαίνεται ότι αυτή η περίφημη σχέση καρδιάς που λέγατε ότι έχετε μεταξύ σας έπαθε έμφραγμα. Γελάτε ολόκληρος, κύριε Διευθυντά. Που βγαίνει αυθόρμητα, Δεσποινής. Αυτή η φάρσα είναι ένα ηχηρό χαστούκι στην αλαζονία και το τεράστιο εγώ σας. Εγώ πάλι στενοχωρήθηκα για αυτό που σας έκανα. Και σκιάχτηκα, εξαδέλφη. Γιατί οι κατσαρίδες είναι ένα τριχιαστικό πράγμα. Δηλαδή, οι μαθήτριες πρέπει να συσυχαίνονται. Δεν ξέρω, ίσως κάποιες. Τι να πω? Έχετε εντοπίσει ποιες? Αν χρειάζεστε τη βέργα, είναι στο γραφείο καθηγητών. Όχι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά. Σε σχέση με το ξυλοφόρτωμα των μαθητριών δεν έχω αλλάξει ακόμα άποψη. Αλλά θα ήθελα για τη μορία τους την ακύρωση της εκδρομής που εγώ ίδια εισηγήθηκα. Νομίζω πως αυτό θα τους στοιχήσει αρκετά. Πράγματι, αυτό θα τους στοιχήσει πολύ. Εντάξει, Δεσποινής Μαδρά. Θα πω στο Δήμο να συγκεντρώσει τις μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων στο προαύλιο και εκεί θα τους ανακοινώσω τα δέοντα. Μπορείτε να πηγαίνετε τώρα. Ευχαριστώ. Την έβαλε στη θέση της. Η ροά μου. Και έχει και συνέχεια. Γρήγορα, γρήγορα, συγκεντρωθείτε. Είναι διαταγή του κυρίου Διευθυντή. Ξέρεις τι μας θέλει, πατέρα? Δεν ξέρω, κορούλα μου, αλλά έχω μεγάλη περιέργεια. Ελάτε, ελάτε, έλα, κοντούλα. Συγκεντρωθείτε. Έτσι, στοιχηθείτε, στοιχηθείτε. Μπράβο. Θα είναι για το θέμα της Δεσποινίδας Μαδρά. Ως δέρμα, δέρμενα! Δεσποινίδες, σας συγκέντρωσα εδώ διότι επληροφορήθην ότι κάποιοι μαθήτριοι της πέμπτης τάξεως έκαναν μία αποτρόπαια φάρσα εις βάρος της Δεσποινίδος Μαδρά. Προειδοποιώντας μαθητρίας της πέμπτης τάξεως
ότι από τούδε και εις το εξής με το παραμικρόν θα αποβάλλονται. Το ελάχιστον που θα συμβεί στους ουράδες θα επισύει την παραδειγματική τιμωρία σας. Προς το παρόν, η καθηγήτριά σας, η Δεσποινή Σμαδρά, ζήτησε ως τιμωρία σας την ακύρωση της εκδρομής που η ίδια είχε εισηγηθεί. Αχ, όχι! Γιατί? Χάρη σε σένα, ηλίθεια. Δεν φταίω εγώ. Σιωπή! Αποφάσισα να γίνει τελικά η εκδρομή. Τι? Το σκέφτηκα πολύ και πήρα αυτή την απόφαση διότι θέλω να σας δείξω πόσο πολύ κοντά σας είναι ο διευθυντής σας, πόσο πολύ σας νοιάζεται και σας σκέφτεται ο διευθυντής σας και ακόμη διότι ήθελα να τιμωρήσω λίγο τη Δεσποινίδα Μαδρά για την υπεροψία της και την αλαζονία της να πιστεύει ότι γνωρίζει εις βάθος, αν και τόσο νέα, την ψυχολογία των νεαρών κορασίδων. Αντί λοιπόν να μου υποδεικνύει παιδαγωγικές μεθόδους, ας διδάσκεται από τις δικές μου. Έχει δίκιο, Ζωή. Ο κύριος διευθυντής στη μισή. Μη μου στεναχωριέστε, Μασιρή. Αύριο λοιπόν θα εκδράμωμεν όλοι μαζί ομού. Θα περπατήσωμεν έως τη λίμνη, όπου και θα γυμματίσωμεν. Πικνίκ, όπως λένε και οι μοντέρνοι. Διότι είμαι θα μοντέρνοι, δεν είμαι θα παλαιολιθικοί μπαμπούλες, όπως νομίζουν μερικοί μερικοί. Δεν βλέπω ενθουσιασμό για τον κύριο διευθυντή σας. Δεν ακούω η αχάς. Ζήτω ο κύριος διευθυντής. Ζήτω. Τον αγαπάτε τον διευθυντή σας. Σας αγαπάμε κύριε διευθυντά. Σύσομαι. Σας αγαπάμε κύριε διευθυντά. Έτσι, για να τα ακούνε μερικές, μερικές. Ματμαζέλ Ζωή, α τον πρέπει, περιμένει. Την αποτελείωσες, Μίνη. Την καθάρισες, γίγαντα. Διαλυθείτε τώρα ησύχως. Γυρίστε στις τάξεις σας. Και μην νομίζεις, Λουκία, ότι θα σου χαριστούμε επειδή θα πάμε εκδρομή. Εξαιτίας σου χαλάς τη σχέση μας με την καθηγήτριά μας. Αλλά που δεν ήθελες παρακατιανή να ρίξει σχολή εναντίον μου. Έτσι κι αλλιώς, σε σένα και την Εβραία δεν μιλάω. Γιατί, σου μιλάμε εμείς. Να μην της μιλάει καμιά, σαν να μην υπάρχει. Πάμε. Αθανασία, δεν το έκανα εγώ. Ορκίζομαι στην Κοκό Σανέλ. Θεόνη, γιατί δεν με πιστεύει καμία. Μόνο εσύ με πιστεύεις. Μεταξύ μας, πώς τις έπιασες οι κατσαρίδες. Δεν συχάθηκες. Λάξ. Μη στενακοριέστε, μασχερή. Θα περάσει. Αλλά κι εσείς το πρωί τον θίξατε το μουσιο Μιμή στη συνεδρίαση. Και ήθελε να πάρει ικανοποίηση. Σατισφαξιόν. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο διευθυντής, είναι και άντρας. Μπα, και τι θα πει δηλαδή αυτό. Όπως και να το κάνουμε, λεζόμ. Οι άντρες είναι το ισχυρό φύλλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σεμνές και διακριτικές απέναντί τους. Μήπως να είμαστε και χαμηλοβλεπούσες και υποταγμένες. Μενό! 1939 έχουμε, οι εποχές έχουν αλλάξει. Και είτε του αρέσει είτε όχι την κυρίου Μιμή, εγώ έχω άποψη, έχω γνώμη και θα του τη λέω και κατά μου. J'ai bien peur, πολύ φοβάμαι ότι με αυτές τις ιδέες δύσκολα θα βρείτε άντρα να παντρευτείτε. Αν και είσαστε πολύ όμορφοι, ravissante. Και βέβαια ποσός που με ενδιαφέρει για τον κύριο Μιμή. Αλλά τα κορίτσια να μου φερθούν εμένα έτσι. Εγώ νόμιζα ότι με συμπαθούν. Mais bien sûr que σας συμπαθούν, φυσικά. Αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Ce ne sont que des enfants, όπως λέει ο Monsieur Mimis. Γιατί εμένα δεν μ' αγαπούν. Ξέρετε πόσα μου έχουν κάνει, ολαλά. Τις προάλλες, στις έπες του σακαλιού μου βάλανε μέλι. Πάω να βάλω τα χέρια μου μέσα και... Τι σκουσίσα. Φρέζα, φράουλα, μαρμελάδα, φράουλα. Τουλάχιστον έχουν μια ποικιλία στις γεύσεις. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Εντάξει τώρα, Δεσπούλα, πήγαινε. Αισθάνομαι ότι σε ξαναερωτεύτηκα. Εσύ? Εγώ? Εσύ δεν έβαψες ποτέ να με λατρεύεις και το ξέρω. Και αφού το ξέρεις τι ρωτάς. Έλα μου. Όχι μου. Έλα μου. Όχι μου. Σουλτάνα. Α, κύριε διευθυντά, εδώ είσαστε. Ερχόμουν στο γραφείο σας.
Με είπανε τα κορίτσια ότι αύριο θα πάτε εκδρομή. Ναι, θα πάμε εκδρομή στη λίμνη. Το τι θα φάτε, λέει εκεί. Ναι, θα φάμε, λέει εκεί. Γιατί ρωτάς? Θα πρέπει να ετοιμάσουμε πολλά φαγητά. Όχι μόνο θα ετοιμάσεις φαγητά, αλλά θα πας όλα τα τσιμπράγκαλα με τον αραμπά για να στρώσεις πικνίκ. Ο αραμπατζής είναι ζαβλακωμένος μέρες τώρα. Αυτό ήθελα να σε πω, για. Θα πρέπει να πάμε με το αμάξι σας. Μάλιστα. Ωραία, θα πω στο Δήμο να τα φορτώσετε στο αμάξι να τα πάτε. Αυτό αποκλείεται. Με το αυτοκίνητο θα φέρει εμένα ο Δήμος. Τι δουλειά έχεις εσύ στη σχολική εκδρομή? Θέλω να τη βλέπω αυτή ταπεινωμένη σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Δεν θα μου στερήσεις τέτοια χαρά. Μα... δεν έχει μα. Θα αισθάνεται πολύ πιο άσχημα όταν με στην ήττα της βλέπει και εμένα κούκλα. Αυτό πάλι πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει, λέω, η γυναικούλα να κουβαλήσει μόνη της όλα αυτά τα πράγματα? Τα ψιά, πίτες, ψωμιά, τυριά και φταίδες. Να στριμωχτούμε στο αμάξι και εγώ με τα πράγματα και η κυρά. Πάψε δούλα. Θα στριμωχτώ εγώ μαζί με σένα και με τους κεφτέδες. Έτσι κι αλλιώς εγώ με το Δήμο θα έρθουμε λίγο πιο μετά. Για να κάνω εντράτα. Να εντυπωσιάσω. Τι με λέτε, καλέ? Σοβαρολογείτε? Οι τραπεζοκόμες θα μείνουν πίσω να σερβίρουν τις μικρές τάξεις. Πώς θα τα κουβαλήσω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, με λέτε? Εμείς. Τι εμείς. Τι εσείς. Εμείς θα βοηθήσουμε την κυρία Σουλτάνα. Εμείς θα τα μεταφέρουμε όλα. Τι, θα αφήσουμε τη γυναίκα να σεφτεί σαν γαϊδούρι? Τι παλικάρια είμαστε. Και θα επιτρέψω εγώ να έρθετε στην εκδρομή με τα κορίτσια εσείς και ειδικά εσύ. Ναι, γιατί? Δεν είναι κακή ιδέα. Θα κάνει καλό και στο διάδοχο ένας περίπατος στη λίμνη. Μη με λες διάδοχο, μητέρα. Θα με πάρουμε τα λεμόνια. Πάψε. Αύριο θα υπάγω εις της εξουχάς με τον σύζυγό μου και με τον ιό μου. Μια ευτυχισμένη οικογένεια. Είσαι ευτυχισμένος? Πολύ. Κοίτα, μη με βγάλεις με δύο μύτες και τρία αυτιά. Όπως ζωγραφίζει αυτός ο ζωγράφος Ψαρέση, ο Φρικάσο, όπως τον λένε. Σιγά μην το λένε και Φρικασέ. Πικάσο, άμα θέστατη. Πικάσο. Μέγας καλλιτέχνης. Εγώ θέλω να με ζωγραφίσεις κανονικά. Η Νόρα η Μουτάφη έχει μια τεράστια προσωπογραφία της στο σαλόνι του σπιτιού της. Γιατί να μην έχω κι εγώ τη δικιά μου φάτσα μόστρα με το που μπαίνουν οι επισκέπτες? Γιατί θα φεύγουν τρέχοντας. Yeah. Ολοκόντρα μου πας, από μικρά που ήμασταν, ολοκόντρα μου πας. Εκεί κολλημένος με την Κλειό ήσουνα. Ναι, και τώρα έτοιμος είσαι να κολλήσεις με την κόρη της? Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Σου κάνει την καλή για να τη γράψει τη διαθήκη σου. Ενώ δικιά μου η δεσπούλα δεν υποκρίνεται. Ναι, γιατί εκείνη είναι αληθινά κακιά. Τον κακό σου. Πάψε να μιλάς συνέχεια και μην κουνιέσαι. Ακίνητη για να σε πετύχω. Αν είναι δυνατόν, να μην αναπνέεις κιόλας. Πώς βγαίνω? Το ύφασμα το πέτυχα πολύ ωραία. Αχ, ωραία. Του φορέματός μου? Όχι, της πολυθρόνας. Τι πράγμα? Για να δω. Τι είναι αυτό? Εγώ που είμαι? Ο τίτλος του πίνακα είναι «Η ευτυχισμένη πολυθρόνα». Ωραία. Εγώ γιατί δεν κάθομαι πάνω της? Γι' αυτό είναι ευτυχισμένη. Γιατί δεν κάθεσαι πάνω της. Μουρλόγερε. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Ναι, αγαπημένη μου τριανταφυλιά, που τα χείλη της είναι σαν δυο σου πέταλα. Να βλέπεις πως σούφρωσαν αυτά τα χυλάκια από θυμό. Πρώτα θύμωσαν και μετά πικράθηκαν. Καλά να πάθουν. Όχι, δεν θα με καταδυναστεύουν αυτά τα κατακόκκινα χείλη. Έχω το σθένος να τα τιμωρώ όταν πρέπει. Και αυτή τη φορά είμαι πολύ περήφανος που το κατάφερα να το κάνω. Γαμπρέ μου, σούρχομαι! Μη μου έρχεστε, καθίστε εκεί που είστε, γιατί ψεκάζω με δηλητήριο. Αφού δεν ψεκάζεις, κλαδεύεις. Εσάς θα σας ψεκάσω. Ήρθα να σου κρατήσω συντροφιά, γιατί ξέρω ότι εσύ ευχαριστιέσαι την παρέα μου. Όχι σαν τον αδελφό μου που λέει ότι δεν μπορεί να αντέξει τη γλώσσα μου και να πει κανείς ότι μιλάω πολύ. Μετρημένη με πάντα και γλυκομίλητη. Πώς το κλάδεψες έτσι το φυτό? Το κουτσούρεψες? Λίπασμα να ρίξεις, φάρμακο? Όχι. Πρέπει να ρίξεις πολύ τελευταία, γιατί το χρώμα των θύλων δεν είναι ζωηρό πράσινο. Έχει κυτρινήσει. Όχι, από τη στιγμή που ήρθατε εσείς κυτρίνησε. Τι λες? Λέω, ευτυχώς που ήρθατε, μαμά.
γιατί με συμβουλεύετε για να κλαδεύω σωστά και έτσι θα βελτιώσω την κυπουρική μου. Α, μην ανησυχείς. Από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα βγαίνεις στον κήπο θα έρχομαι να σε βοηθάω. Παρεούλα. Α, ωραία. Μια χαρά μας είχε μείνει, πάει κι αυτή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Κάτσε σιγά, σιγά. Τι σιγά, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Καλά, αν ο Χαρίλαος έχει ρέντα, θα αργήσει. Συνήθως όμως έχει γκίνια και τον καθαρίζουν αμέσως. Άλλωστε, συνήθως χάνει. Άρα θα πρέπει να τον αγαπάς πολύ, γιατί όπως λέει η παροιμία, όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει την αγάπη. Και βέβαια τον αγαπάω, αλλά αυτή την κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Κάτσε, κάτσε. Κι εγώ τον συμπαθώ τον Χαρίλαο και πώς να σου το πω, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Και όσο και να σε ποθώ, σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, Ροδόλφε? Μήπως είναι καλύτερα να σταματήσουμε να βλεπόμαστε. Ποια είναι? Τι ποια είναι? Ποια είναι η τσουλάρα που πήρε τη θέση μου, λέγε. Μην ταράζεσαι, Μαρίκα μου. Σε διαβεβαιώ, δεν υπάρχει άλλη τσουλάρα. Μόνο εσύ. Απλώς το Χαρίλαο τον βλέπω κάθε μέρα στη δουλειά. Τον συναντάω και πώς να σου το πω. Ντρέπομαι να τον κοιτάξω στα μάτια. Γι' αυτό πρόκειται. Δεν πειράζει. Μην τον κοιτάς στα μάτια και τον αλλού. Και τον στα φρύδια, στα αυτιά, στο λαιμό, ε. Ροδόλφε, δεν με θέλεις. Δεν αποθείς. Πώς θα με αποχωριστείς? Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Πολλά λόγια είπαμε, Ροδόλφε. Θα μείνουμε για πάντα εραστές. Κάτσε σιγά, είσαι ασυγκράτητη, σιγά. Έτσι γεννήθηκα. Και τον παπά που με βάφτιζε την ώρα που με φωτούσε στην Κολυμπήθρα τον κοιτούσα με ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω να σε ακολουθήσει ο άντρας σου. Είσαι καλά, για το Χαρίλαο μιλάμε. Θα αφήσει αυτό στο καρέ για να πάρει μέσα στο κατόπι. Μήπως είναι η παραδουλέστρα μου. Η παραδουλέστρα σου? Ναι, έρχεται περίεργες ώρες γιατί τα πρωινά δουλεύει άλλο. Πήγαινε στο δωμάτιο. Πήγαινε. Θα τη διώξω, πήγαινε. Ζωή. Πάνω που ετοιμαζόμουν να φύγω. Φαντάστηκα ότι λείπεις. Έχεις δουλειά? Όχι. Ξέπλαινα κάτι ποτήρια στο νεροχύτη. Mm. Και από το νερό, ξέρεις, δεν άκουσα την πόρτα. Καλά, δεν πειράζει. Εγώ έκανα μια βόλτα στην πόλη και λέω δεν περνάω το Ροδόλφο να δω τι κάνει. Να σου ζητήσω και συγγνώμη και να πιούμε και λίγο κονιάκ μαζί αν θέλεις. Συγγνώμη για ποιο πράγμα? Πού σου μίλησα έτσι απότομα το πρωί? Είχα θυμώσει τόσο πολύ με τα κορίτσια που δεν έβλεπα μπροστά μου. Μετά όταν το ξανασκέφτηκα, το μετάνιωσα. Εσύ είσαι πάντα τόσο καλός μαζί μου, παρότι έχεις το πρόβλημά σου. Ποιο πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα, αυτό με την Ισπανία. Α, ναι, ναι. Άστα, φίλη μου, άστα. Μισός άντρας είμαι. Το έχω πάρει απόφαση ότι οι ειδονές της σάρκας έχουν τελειώσει πια για μένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αγκαλιάζω καλούς φίλους. Κουράγιο, κουράγιο. Έχεις ποτήρια στην κουζίνα, να... Όχι, όχι, δεν μπορείς να πας να μείνεις να μείνουμε. Γιατί? Πρέπει να φύγουμε. Άστο το μπουκάλι εδώ. Λοιπόν, θα πιούμε το κονιάκ στην πόλη. Εδώ έχει... Έχω ψεκάσει και κατσαρίδες. Τι, έχουν έρθει και εδώ? Φαίνεται πως είναι επιδρομή. Αυτή τη στιγμή στην κρεβατοκάμαρα είναι μια τεράστια. Πάντως δεν μυρίζει φάρμακο. Ναι. Αυτό το γερμανικό, το καινούριο. Άος μου. Δεν κάνει όμως να το εισπνέουμε. Πάμε. Εντάξει, καλύτερα είναι ο πατέρας. Δεν το πονάει πολύ τώρα ο κόλος. Πάψε, πουλάκι μου. Αχ, μωρέ. Είναι αυθόρμητο το χρυσό μου, το καλό μου. Έλα εδώ, έλα να σε δώσω ένα φιλάκι. Άσε μου, μωρέ μαμά. Ολόκληρος άντρας είμαι τώρα πια. Από άλλες πρέπει να τα παίρνουν τα φιλιά. Το φιλί της μάνας είναι πάντα το καλύτερο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Αμάν. Περιμένω την κυρία Σγουροπούλου για πρόβα. Πω, πω, νωρίς ήρθε. Πήγαινε εσύ, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Έχουμε να κάνουμε πρόβα εμείς. Πήγαινε. Έφερα το καγέρο να το αλλάξουμε κουμπιά. Να σου αλλάξω τα κουμπιά? Τι σου λέω, ώρες έψαχνα στα εμπορικά για να βρω αυτά τα χρυσά. Καλά, άστο, θα στα αλλάξω αύριο. Τώρα, γιατί θα του βάλω αύριο στην εκδρομή. Και θα βάλεις στην εκδρομή μπροκάρτα γέρ με χρυσά κουμπιά? Ναι, και θα ρίξω και μια ρενά στον ώμο. Θα εντυπωσιάσω πολύ ξένη.
θα λάβω και θα με βλέπει η άλλη και θα λυσάει. Δεσπούλα, ο Πάκης μου είπε ότι οι μαθήτριες της κάνανε φάρσα, ε. Λουξένη, κρατάς μυστικό. Δεν την έκαναν οι μαθήτριες τη φάρσα. Εγώ τη σκέφτηκα και έβαλα το Δήμο να την εκτελέσει. Μη μου λες. Σου λέω. Πρόσεξε όμως, μη σου ξεφύγει. Δεν το ξέρει κανείς άλλος. Μη φοβάσαι, Δεσπούλα μου, εγώ είμαι τάφος. Μόνο εγώ, εσύ και η ντουλάπα θα το ξέρουμε. Πώς να τολμήσω να σ' το πω, τα χείλη σου είναι πόνος. Για αλλού κινήσαμε, μα φτάσαμε αλλού. Χωρίς εσένα μέσα μου θα είμαι πάντα μόνος.